Αυτή την ώρα έχουμε νέο μπαράζ επιθέσεων στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας. Πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Σταύρο. Πράγματι, Γιάννη, ένα νέο κύμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Επιθέσεις που είχαμε πριν από λίγο με ρουκέτες, αλλά τώρα το πυροβολικό και η αεροπορία των Ισραηλινών δυνάμεων βάλει διαρκώς κατά θέσεων της Χαμάς στο βόρειο μέτωπο. Μιλάμε για τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς από την αρχή του πολέμου. Αυτή τη στιγμή ακούμε μαχητικά αεροπλάνα τα οποία πετούν από πάνω μας και σε λίγη ώρα, όπως γίνεται όλο το απόγευμα, θα ρίξουν. Αυτό κάνουν κύκλους, εντοπίζουν στόχους και στη συνέχεια ρίχνουν. Ανηλαιείς βομβαρδισμοί, Γιάννη, από αεροσκάφη και από το πυροβολικό, με εκρήξεις τρομακτικές, με τη νύχτα να γίνεται μέρα στην κυριολεξία και να συγκλονίζεται όλη η περιοχή. Εμείς απέχουμε περίπου ένα χιλιόμετρο από το βόρειο τμήμα της Γάζας. Και πρέπει να σας πω ότι όχι μόνο καταλαβαίνουμε το οστικό κύμα από τις εκρήξεις, αλλά και τον καπνό που έχει καλύψει τα πάντα. Βεβαίως, ό,τι μπορείτε να δείτε είναι κάποια ελάχιστα φώτα που φαίνονται μέσα στο σκοτάδι, διότι υπάρχει πολύ πυκνός καπνός από την πλευρά της Γάζας. Και βεβαίως, μεγάλο τμήμα της πόλης δεν έχει ρεύμα. Όμως, οι εκρήξεις πραγματικά που γίνονται από το μεσημέρι, ουσιαστικά που τις παρατηρούμε μέχρι και αυτή την ώρα, φωτίζουν τον ουρανό. Μιλάμε για τρομακτικές εκρήξεις, για βομβαρδισμούς που δεν έχουν σταματήσει, τόσο από το πυροβολικό όσο και από την αεροπορία, ενώ και άρματα μάχης επιχειρούν σε όλη αυτή τη ζώνη που βρίσκεται γύρω από τον βόρειο τομέα της Γάζας. Έχουμε άλλη μια συνδυασμένη επιχείρηση, όπως όλα δείχνουν. Και Γιάννη, κορυφώνεται και η ένταση των επιχειρήσεων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Σταύρο Ιωαννίδη. Ενώ... Αυτό μπορούμε να διαπιστώσουμε, διότι βλέπουμε κιόλας ότι μέρα με τη μέρα είναι σφοδρότεροι οι βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιδρομές ουσιαστικά μπαίνουν όλο και πιο βαθιά στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά είχαμε αυτή και την κατάρριψη ενός ντρόουν της Ιεμένης, από ό,τι φαίνεται, σε Αιγυπτιακό έδαφος. Υπάρχει και ένα βίντεο ντοκουμέντο από αυτό το γεγονός. Ένα βίντεο ντοκουμέντο πράγματι, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το IDF, οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ. Δείχνει λοιπόν μαχητικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν ένα ντρόν, το οποίο φέρεται να προέρχεται από τους Χούθη της Ιεμένης, να διήνει σε μια απόσταση περίπου 2.000 χιλιόμετρων και καταρρίφθηκε στην περιοχή των συνόρων με την Αίγυπτο. Ενδεχομένως, όπως λένε και οι Ισραηλινοί, να είναι αυτό που έπεσε στην Τάμπα και προκάλεσε βεβαίως τον τραυματισμό 6 ανθρώπων. Είχαμε όμως και το τελευταίο 24ωρο επιχειρήσεις σε όλο το μήκος της λωρίδας της Γάζας, Γιάννη, με περισσότερους από 250 στόχους να εξουδετερώνονται, τουλάχιστον 5 υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς να εξουδετερώνονται από τις Ισραηλινές δυνάμεις και συνδυασμένες επιχειρήσεις από ξηρά, αέρα και θάλασσα, με ειδικές δυνάμεις, με την 36η τεθωρακισμένη ταξιαρχία να επιχειρεί στον ανατολικό τμήμα της πόλης. Είναι όλα όσα της Γάζας, παρακολουθήσαμε ήδη στο ρεπορτάζ, Σταύρο. Και... Σαγετέ 13 ακριβώς, σε για να πραγματοποιούν στοχευμένα χτυπήματα. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο.